διήμερο και έχει τίτλο «Ευεξία και υγεία». Είναι μια εκδήλωση η οποία είναι πολύ προσεκτικά δομημένη για το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε. Το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε είναι ότι η ζωή είναι ωραία πριν και μετά τον καρκίνο. Και επειδή ο καρκίνος εξακολουθεί να είναι πολύ φοβικός, επειδή όταν ακούμε τη λέξη καρκίνος νομίζουμε ότι χάνουμε τη γη κάτω από τα πόδια μας, εμείς σαν αντικαρκινική εταιρεία μαζί με το Συμπλέο, το Σύλλογο Φίλων του Νοσοκομείου, που τον εκπροσωπεί η Κατερίνα η Καραμανόλη, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το διήμερο. Λίγα λόγια θα ήθελα να σας πω για την αντικαρκινική εταιρεία. Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία έχει ιδρυθεί από το 1958. Είναι μέλος της Παγκόσμιας Αντικαρκινικής Εταιρείας και ο ρόλος της δεν είναι ούτε να αντικαταστήσει, ούτε να υποκαταστήσει τις υποχρεώσεις του κράτους απέναντι στους πολίτες σε ό,τι αφορά την υγεία. Ο ρόλος της είναι να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο σε ό,τι έχει να κάνει με την πρόληψη. Θα σας πει τώρα δύο λόγια και η Κατερίνα και μετά θα έχουμε μία ροή του προγράμματος όπου θα μιλήσουμε λίγο για ένα δεκάλεπτο για την πρόληψη και ο κύριος Ντουβέλης, ο ογκολόγος μας, θα σας μιλήσει για τον παιδικό καρκίνο και αμέσως μετά θα σας ενημερώνουμε τι μέλη γενέστε. Σίγουρα είναι μία διαφορετική εκδήλωση, είναι μία αυτό που λέμε ολιστική προσέγγιση, όπου δεν θα είναι μόνο από βήματος ενημερώσεις και συζητήσεις, αλλά θα είναι και μία αλληλεπίδραση ανάμεσα σε εμάς και σε εσάς, με ερωτήσεις που θέλετε ίσως να κάνετε κατηδίαν ή από εδώ, όπου θα έχει εκτός από την ενημέρωση, θα έχει χορό, θα έχει τραγούδι, θα έχει μια διαφορετική διαδικασία σε ό,τι αφορά την ευεξία, τη ζωή και την προσέγγιση της υγείας. Έλα Κατερίνα μου. Καλησπέρα και από μένα. Εμείς λοιπόν είμαστε οι φίλοι του νοσοκομείου. Δεν ξέρω πώς σας ακούγεται. Ο σύλλογός μας δημιουργήθηκε πριν την καραντίνα, το 2019. Ξεκινήσαμε μέσα στην κρίση από την ανάγκη να στηρίξουμε λίγο τη λειτουργία του νοσοκομείου και να διασφαλίσουμε όμως το δημόσιο χαρακτήρα της υγείας του. Μια συνάδελφος η οποία δυστυχώς ξεκίνησε αυτό το εγχείρημα και δεν είναι πια κοντά μας, ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια. Σκοπός μας είναι με διάφορους πόρους που διασφαλίζουμε να προσπαθήσουμε να σταθούμε κοντά στο νοσοκομείο, κοντά στους εργαζόμενους, κοντά στους ασθενείς, στους λήπτες υγείας. Επίσης με δράσεις θα προσπαθήσουμε τον πολιτισμό, την ενσυναίσθηση, την αλληλεγγύη, γιατί δεν θέλουμε με τίποτα να υποκαταστήσουμε το κράτος. Θέλουμε να είμαστε αλληλέγγυοι και να προσπαθήσουμε όλοι να σκεφτούμε πώς είναι να είσαι στη θέση του ασθενούς. Θα χαρούμε να πλαισιώσετε την προσπάθειά μας. Εδώ γίνονται και εγγραφές για τους φίλους του νοσοκομείου. Ο εθελοντισμός νομίζω είναι προσφορά και μας γεμίζει και μας χαρά. Επίσης υπάρχει και ένα κουτί οικειοθελούς συνεισφοράς. Όποιος θέλει να προσφέρει κάτι θα είναι για καλό σκοπό και μπορεί να ρίξει κάτι από το υστέρημά του. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε, θα σας κουράσουμε με την κυρία Γονίδη που είναι η πρόεδρος, όπως είπαμε, της αντικαρκινικής εταιρείας, κυταρολόγος, και ο κύριος Ντουβέλης, ογκολόγος, να ξεκινήσουν την εκδήλωσή μας. Ευχαριστώ πολύ. Πριν ξεκινήσω να σας πω δύο λόγια για την πρόληψη, η οποία όπως γράφω είναι και στάση ζωής, θα ήθελα να πω και ήταν παράληψή μου στην αρχή που δεν είπα ότι υπάρχει και μια έκθεση ζωγραφικής από τη Σπυριδούλα την Πουλιάση, η οποία έτσι από καρδιάς έφτιαξε όλα αυτά τα έργα και μας μεταφέρει σε ένα ονειρικό πολύ δικό της κόσμο και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ορίστε. Συγχρόνως και τις δύο μέρες θα γίνεται λήψη επιχρήσματος μέσα από το στόμα. Είναι μια πολύ απλή διαδικασία για υποψήφιους δότες μυελού των οστών, που όλο αυτό το υλικό το διαχειρίζεται ο Φάρος Ζωής με την Σοφία Τυροζή. Λοιπόν, ξεκινάμε εμείς λοιπόν.
Και δύο λόγια για τον καρκίνο και το μέγεθος του προβλήματος. Τι σημαίνει καρκίνος? Καρκίνος καταρχήν είναι η δεύτερη αιτία θανάτου παγκοσμίως από παθολογικά αίτια, δεν βάζουμε δηλαδή τα ατυχήματα. Για το 2021 η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας έχει καταγράψει περίπου 20 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις καρκίνων, από τα οποία περίπου τα 10 εκατομμύρια ήταν θάνατοι και 28 εκατομμύρια ήταν επιζώντες από τον καρκίνο. Το 30 έως 50% όλων αυτών των περιπτώσεων, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό πρέπει να κρατήσουμε φεύγοντας από εδώ, είναι καρκίνοι οι οποίοι θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί. Θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί με μεθόδους πρόληψης, θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί αν υπήρχε ισότιμη πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες για τις σύγχρονες θεραπείες. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, το 2021, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, είχαμε περίπου 65.000 νέες περιπτώσεις, περίπου 33.000 θανάτους, και ενώ τα τελευταία χρόνια προ-πανδημίας είχαμε μία μείωση των νέων περιπτώσεων καρκίνου και των θανάτων, στην περίοδο της πανδημίας, εδώ σημαδεύω Τόνι, τσακ. Άλλαξε. Α, ναι. Στην περίοδο της πανδημίας, και ήθελα εμβόλυμα αυτό να σας το βάλω για να καταλάβετε τι ακριβώς σημαίνει να είναι όρθιο ένα σύστημα υγείας, είχαμε μια αύξηση των θανάτων από καρκίνο. Και αυτό ήταν για δύο περιπτώσεις, για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος ήταν γιατί είχαμε ματέωση των προληπτικών εξετάσεων. Ο κόσμος ασχολιόταν μόνο με τον COVID επί 2,5 χρόνια. Δεν είχαμε μαζικούς προσυμπτωματικούς ελέγχους, όπως είναι τα τεστ Παπα-Νικολάου, όπως είναι μαστογραφίες, οι κολονοσκοπήσεις, τα PSA κλπ. Που αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει αύξηση των προχωρημένων περιπτώσεων όταν έφταναν στο σημείο της διάγνωσης και της θεραπείας. Και ο δεύτερος λόγος, ναι, είναι ότι τα νοσοκομεία μας είχαν γίνει αυτό που λέμε μόνο θεματικά, ασχολιόντουσαν δηλαδή κατά αποκλειστικότητα με το COVID, με COVID περιστατικά, που σημαίνει ότι αφήναμε λίγο στην άκρη τους καρκινοπαθείς, με αποτέλεσμα την ώρα που έφταναν στο νοσοκομείο ή να είναι σε ένα πολύ προχωρημένο στάδιο της νόσου, ή και πολλές φορές, ιδιαίτερα στην αρχή της πανδημίας, είναι εδώ και ο ογκολόγος μας ο οποίος θα το πιστοποιήσει αυτό, δυστυχώς πάρα πολλές θεραπείες αναβλήθηκαν, διακόπηκαν ή έγιναν σε χρόνο που ήταν πια πολύ αργά για τον ασθενή. Αυτό είναι μία μικρή παρένθεση για να ξαναμιλήσουμε για την πρόληψη και να πούμε ότι ο καρκίνος είναι ένα νόσημα το οποίο είναι αυτό που λέμε πολυπαραγωγικό, και αυτό σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσουμε. Και τώρα τελευταία πια δεν αντιμετωπίζουμε τον καρκίνο, αντιμετωπίζουμε τον ασθενή με το νόσημα που έχει. Οι παράγοντες οι οποίοι προκαλούν τον καρκίνο μπορεί να είναι τροποποιήσιμοι, δηλαδή από εμάς να εξαρτάται αν μπορούμε να τους αποφύγουμε, όπως είναι το κάπνισμα, όπως είναι η παχυσαρκία, όπως είναι η έλλειψη άσκησης, αλλά είναι και παράγοντες οι οποίοι είναι μη τροποποιήσιμοι. Από όλους αυτούς τους παράγοντες, οι οποίοι είναι επιβαρυντικοί για την εμφάνιση του καρκίνου, μόνο ένα 10% οφείλεται στην κληρονομικότητα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το 90 περίπου της εκατό και παραπάνω, 90-95% των καρκίνων είναι μη κληρονομική. Και ένα άλλο σπουδαίο στοιχείο είναι ότι από τους θανάτους που έχουμε από τον καρκίνο, το 27% οφείλεται στην υπερβολική χρήση αλκοόλ ή καπνού. Τι σημαίνει πρόληψη για τον καρκίνο? Έχουμε δύο είδους προλήψεις. Είναι η πρωτογενής πρόληψη που λέμε εμείς στην ιατρική και η δευτερογενής πρόληψη. Τι σημαίνει πρωτογενής πρόληψη? Πρωτογενής πρόληψη είναι να μην αφήσουμε τον καρκίνο να εμφανιστεί με όποιο τρόπο. Δευτερογενής πρόληψη τι σημαίνει? Η έγκαιρη διάγνωση, π.χ. η μαστογραφία. Πρωτογενής πρόληψη τι σημαίνει? Διακοπή του καπνίσματος, κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Η εμβόλια. Όπως σας είπα στην αρχή, υπάρχουν γύρω στα 10 εκατομμύρια θάνατοι καταγράφηκαν για το 2021 παγκοσμίως. 10 εκατομμύρια λοιπόν λόγοι υπάρχουν για να μάθουμε να σεβόμαστε και να παλεύουμε τον καρκίνο. Και σας λέω πράγματα τα οποία πιθανόν είναι κοινότυπα και τα ξέρουμε, αλλά όταν τα επισημαίνουμε τα καταλαβαίνουμε καλύτερα και ίσως τα αντιμετωπίζουμε και καλύτερα στην προσωπική μας ζωή. Πρωτογενής πρόληψη λοιπόν, τι μπορώ να αποφύγω για να μην εμφανιστεί ο καρκίνος? Το κάπνισμα. Ξέρουμε ότι ο καρκίνος του πνεύμωνα είναι η πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνους. Να μην σας λέω πολλά νούμερα. Το 20% των θανάτων από καρκίνο του πνεύμωνα οφείλεται στο κάπνισμα. Το 70%
Είναι και από τον πνεύμονα και από το λάρικα και από το στόμα. Και να σας πω επίσης ότι ο καπνός δεν επηρεάζει μόνο το αναπνευστικό. Ο καπνός επηρεάζει και το καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Ο καπνός επηρεάζει και τον καρκίνο της ουροδόχου κύστεως. Το δεύτερο είναι, έχουμε καλοκαίρι, εκτιθέμεθα στον ήλιο, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Υπάρχει όμως και το μελάνωμα. Καλό είναι να αποφεύγουμε τον ήλιο, να φοράμε αντιλιακά, παρότι τώρα οι γιατροί μας λένε να μην φοράμε και πολλά αντιλιακά, γιατί έχουμε έλλειψη βιταμίνης D και μας έχουν μπερδέψει λιγάκι. Εμείς να φοράμε αντιλιακά, να αποφεύγουμε τον ήλιο συγκεκριμένες ώρες και σίγουρα να φοράμε έτσι ρούχα ελαφριά και να μην εκτιθέμεθα πάρα πολύ. Πολύ σοβαρό το φυσιολογικό βάρος και η άσκηση. Να σας πω ότι οι γυναίκες που είναι πάνω από 85 κιλά έχουν περισσότερες πιθανότητες να πάθουν καρκίνο του μαστού, για να μην μιλήσουμε για το γαστρεντερικό, από τις υπόλοιπες γυναίκες. Επίσης η άσκηση, 30 λεπτά άσκησης την ημέρα με οποιοδήποτε τρόπο, βοηθάει πάρα πολύ στην καλή υγεία και αυτό που λέμε στην ευεξία. Και βέβαια τρώω υγιεινά. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλη την πυραμίδα τη Μεσογειακή. Δεν πρέπει να τρώμε πολύ κόκκινο κρέας. Πρέπει να τρώμε τροφές οι οποίες να είναι, όπως λέμε, αντιοξειδωτικές. Τροφές που να έχουν όμικρον 3 λιπαρά. Τροφές που να μην έχουν συντηρητικά. Να προσέχουμε τον τρόπο μαγειρέματος. Πολύ ωραία είναι τα τηγανιτά και το ψήσιμο στα κάρβουνα που το αγαπάμε πολύ στην Ελλάδα. Είναι επιβαρυντικό για την υγεία μας. Ας μην γίνει αυτό η συνήθειά μας. Ναι, αυτό το είδαμε. Γιατί δεν αλλάζει. Άλλαξε. Και αυτή είναι η περίφημη πυραμίδα της Μεσογειακής διατροφής. Πώς ξεκινάει από κάτω προς τα πάνω. Μια φορά το μήνα στρώμε κόκκινο κρέας. Το ξέρω ότι δεν ισχύει. Δεν ισχύει στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, καλό θα είναι να γίνει συνήθειά μας. Όσπρια, λαχανικά, ζυμαρικά και βέβαια μακριά από ό,τι έχει να κάνει με συντηρητικά. Και βέβαια να μην ξεχνάμε την καθημερινή άσκηση και βέβαια να μην ξεχνάμε να πίνουμε πολύ νερό χειμώνα και καλοκαίρι. Αποφεύγουμε την κατάκριση από τα ινοπνευματώδη. Τα ινοπνευματώδη, το αλκοόλ κάνει συνέργεια και με τον καπνό και αυξάνει πολλές φορές την επίπτωση του καρκίνου του στόματος. Και να πούμε και για την πρωτογενή πρόληψη. Ό,τι αφορά τους ιούς. Έγραψα στην πρώτη διαφάνεια, συγγνώμη, δεν θέλω να τις διαβάζω τις διαφάνειες, γιατί είναι πράγματα που τα ξέρουμε και καλύτερα να τα λέμε έτσι, ότι πολλοί καρκίνοι οφείλονται σε ιούς. Όπως παραδείγματος χάρη, ο ιός των κονδυλωμάτων που έχει να κάνει με τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, αφορά τις γυναίκες. Υπάρχουν εμβόλια πια για αυτό τον ιό, για κάποια στελέχη αυτού του ιού, τα οποία έχουν σώσει πάρα πολλά παιδιά. Σε πάρα πολλές χώρες είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός. Στην Ελλάδα έχουμε προσπαθήσει να γίνει υποχρεωτικός, δεν έχει συμμορφωθεί και πάρα πολύ το κοινό. Αυτό που πρέπει να κρατάμε όμως στο μυαλό μας είναι ότι είτε κάνουμε είτε δεν κάνουμε εμβόλια στα παιδιά και πρέπει να γίνεται σε μικρή ηλικία πριν από την έναρξη των σεξουαλικών επαφών, τα κορίτσια πρέπει να συνεχίσουν να κάνουν προληπτικό έλεγχο που σημαίνει τεστ Παπα-Νικολάου ή μοριακό έλεγχο. Επίσης ο ιός της υπατήτητας Β. Ξέρουμε ότι προκαλεί κύρωση, προκαλεί και καρκίνο του ύπατος. Υπάρχει εμβόλιο εναντίον αυτού του ιού. Και βεβαίως υπάρχουν τα μέτρα προφύλαξης, τα οποία εξαρτώνται από μας. Δεν είναι ντροπή να λέμε και στα κοριτσάκια και στα αγοράκια ότι κατά τη σεξουαλική επαφή πρέπει να χρησιμοποιούν προφυλακτικά, γιατί αυτό τα προφυλάσσει από πάρα πολλά αφροδίσια νοσήματα, τα προφυλάσσει από τον ιό, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. Ξέρετε, αυτός ο ιός αφορά και τα αγόρια, αλλά πολύ 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 σπανιότερα. Και εν πάση περιπτώσει είναι ένας τρόπος καθημερινής πρακτικής που πρέπει να μπει μέσα στις συνήθειες των παιδιών μας, που στην Ελλάδα πολύ φοβάμαι ότι τα κορίτσια και τα αγόρια λίγο το αποφεύγουν. Είναι κάτι όμως το οποίο πρέπει πολύ συστηματικά και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να στοχεύουν σε αυτόν τον τρόπο πρόληψης. Και βεβαίως προχωράμε στη δευτερογενή πρόληψη. Όπως σας είπα, η δευτερογενή πρόληψη τι έχει σκοπό? Έχει σκοπό να εντοπίσει την έναρξη των συμπτωμάτων της κακοήθειας. Βασική είναι η μαστογραφία, πρέπει να γίνεται σε γυναίκες πάνω από 40 χρονών, περίπου κάθε 1 έως 2 χρόνια, εκτός και αν υπάρχει κληρονομικότητα, οπότε ξεκινάμε από τα 35 χρόνια. Να σας πω ότι η μαστογραφία είναι εκείνη η οποία αφορά την πρόληψη του μαστού. Αυτή είναι η κατεξοχήν εξέταση, συμπληρωματικός είναι ο υπέρηχος και θα κρίνει ο γιατρός πότε. Μη σας κοροϊδεύουν, ο υπέρηχος δεν είναι η κατεξοχήν εξέταση άνω των 40 για την εξέταση για την πρόληψη του μαστού και η μαγνητική μαστογραφία όταν χρειαστεί. Δεν μπαίνει στη ρουτίνα του screening.
Στο δευτερογενή, στη δευτερογενή πρόληψη βέβαια είναι το τεστ Παπα-Νικολάου, μια πολύ παλιά και καταξιωμένη εξέταση. Ο Γιώργος Παπα-Νικολάου, όπως λέμε εμείς οι κυταρολόγοι και οι γυναικολόγοι, είναι ο άνθρωπος που έδωσε ζωή στις γυναίκες όλου του κόσμου. Οι γυναίκες είχαν σαν, από τις αιτίες του καρκίνου, σαν πρώτη αιτία θανάτου τον καρκίνο του τραχύλου. Πλέον έχει υποχωρήσει κατά πολύ με το τεστ Παπα-Νικολάου. Όμως τώρα έχουμε και άλλα όπλα πέρα από το τεστ Παπα-Νικολάου. Έχουμε και την λεγόμενη μοριακή ανίχνευση των στελεχών του συγκεκριμένου ιού, ο οποίος μας δίνει την επικινδυνότητα του ιού και ξέρουμε πια πώς να παρακολουθούμε τις γυναίκες. Τα όπλα μας λοιπόν είναι πάρα πολλά. Η έναρξη των τεστ Παπα-Νικολάου πρέπει να γίνεται για τα κορίτσια στην ηλικία του 21 έτους μέχρι τα 65 χρόνια, εκτός και αν υπάρχουν ειδικές κατηγορίες όπου ο γιατρός αποφασίζει και γίνεται κάθε... Εδώ πρέπει λίγο να το πούμε, κάθε πόσα χρόνια πρέπει να γίνεται τεστ Παπα-Νικολάου. Ξέρετε, όλες αυτές οι εξετάσεις που αφορούν μαζικούς προσυμπτωματικούς πληθυσμιακούς ελέγχους έχουν να κάνουν και με τα οικονομικά της υγείας. Πριν μερικά χρόνια λέγαμε κάθε χρόνο. Μετά τα εστένεψαν τα οικονομικά σε όλη την Ευρώπη, είπανε κάθε 5 χρόνια. Στη Μεγάλη Βρετανία, όταν έγινε κάθε 5 χρόνια και σταμάτησε η συστηματική τηλεφωνική ενημέρωση στις γυναίκες, είδαν ότι αυξήθηκαν οι καρκίνοι στο γυναικείο πληθυσμό. Τώρα το πήγανε στα 3 χρόνια αναλόγως των περιπτώσεων. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι για όλους τους προληπτικούς ελέγχους θα πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική, η οποία να είναι οργανωμένη από το κράτος, να είναι μόνιμη και να είναι σταθερή. Η πρόληψη δεν αφορά ούτε ένα, ούτε ενάμιση, ούτε δύο χρόνια. Αφορά όλη μας τη ζωή και όλη την γκάμα των γυναικών. Άλλη μια εξέταση η οποία έχει σώσει ζωές είναι η κολονοσκόπηση. Η σύσταση είναι να γίνεται σε άνδρες και γυναίκες από την ηλικία των 50 ετών και άνω, εφόσον δεν έχουν συμπτώματα. Έχει ελαττωθεί η επίπτωση του καρκίνου του παχαιός εντέρου κατά 80%, όπου γίνεται συστηματικά κολονοσκόπηση, και η θάνατη κατά 50%. Αλλάζει. Και σε ό,τι αφορά τους άντρες, επειδή ο καρκίνος του προστάτη είναι πάρα πολύ ψηλά στους καρκίνους που υποφέρουν οι άντρες και στην θνησιμότητα, το προστατικό αντιγόνο είναι ένας δείκτης ο οποίος μπορεί να μας καθοδηγήσει. Δεν είναι απόλυτος, δεν αποτελεί ειδικό δείκτη, γιατί μπορεί και σε καλοήθεις καταστάσεις να είναι αυξημένος, όμως είναι ένα καμπανάκι συναγερμού που μπορεί να οδηγήσει έναν άνδρα ενήλικα να πάει στο γιατρό του και να, άνω των 50 ετών, και να δει τι πρέπει να κάνει. Η εξέταση δικαιολογείται σε άνδρες άνω των 50 ετών, σε άνδρες 45 έως 50 ετών εάν υπάρχει ιστορικό στην οικογένεια, και βεβαίως οι συμβουλές του ουρολόγου, ο οποίος θα του δείξει το σωστό δρόμο της πρόληψης. Τα τελευταία χρόνια έχουμε και το λεγόμενο γονιδιακό έλεγχο. Έχουμε βρει ότι πολλοί καρκίνοι έχουν ένα γονιδιακό υπόστρωμα. Ξέρουμε για τον καρκίνο του μαστού, που συνδέεται με τον καρκίνο των οθικών, με τα δύο γνωστά γονίδια, τον BRCA1 και BRCA2. Η Ατζελίνα Ζολή φρόντισε να κοινοποιήσει σε όλο τον κόσμο, όταν έπαθε καρκίνο του μαστού, τι έχει, να πει το πρόβλημά της, και ευαισθητοποίησε και πάρα πολλές γυναίκες. Οι εξετάσεις αυτές γίνονται όταν υπάρχει μόνο πολύ ισχυρή υποψία, όταν υπάρχει μεγάλη κληρονομικότητα σε συγκεκριμένα είδη καρκίνου στις οικογένειες, και βέβαια πάντα μετά από συμβουλευτική γενετική καθοδήγηση. Δεν έχει δηλαδή κανένα νόημα μόνοι μας να πηγαίνουμε και να ψάχνουμε εάν έχουμε συγκεκριμένες μεταλλάξεις σε συγκεκριμένα γονίδια. Κάτι που απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο είναι οι λεγόμενοι καρκινικοί δείκτες. Τι είναι καρκινικοί δείκτες? Οι καρκινικοί δείκτες είναι πρωτεΐνες οι οποίες εκρίνονται από φυσιολογικά και μη φυσιολογικά κύτταρα. Στην ιατρική τους χρησιμοποιούμε κυρίως για να παρακολουθήσουμε καρκινοπαθείς ασθενείς. Καρκινικούς δείκτες δεν μελετάμε ούτε ζητάμε έτσι τυχαία, ούτε μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη σε υγιή πληθυσμό, γιατί πολλές φορές έχουμε μια αύξηση των τιμών τους, ακόμα και σε καλοήθεις καταστάσεις, οπότε ανησυχούμε άδικα τις γυναίκες και τις βάζουμε σε ταλαιπωρίες τέτοιες που δεν τις θέλουμε. Οι καρκινικοί δείκτες λοιπόν είναι μονοδείκτες που τους χρησιμοποιούμε για το λεγόμενο follow-up, για την παρακολούθηση καρκινοπαθών γυναικών για συγκεκριμένα νοσήματα. Ας μιλήσουμε όμως λίγο για αριθμούς και θα τελειώσω. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν, μόνο το 2,8% των συνολικών δαπανών για την υγεία αφορούν την πρόληψη.
Αυτό το ποσοστό είναι πολύ μικρότερο από τις διοικητικές δαπάνες του συστήματος που ασχολείται με την υγεία. Το 70% των θανάτων από καρκίνο σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος οφείλεται εκεί, ενώ το 90% αυτών των θανάτων θα μπορούσε να αποτραπεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μεγάλη σημασία έχει η οργανωμένη πρόληψη. Το συνολικό ετήσιο οικονομικό κόστος του καρκίνου εκτιμάται σε 1,16 δολάρια παγκοσμίως. Και όταν λέμε κόστος του καρκίνου εννοούμε κυρίως τις θεραπείες. Εάν 11 δολάρια, όπου 11 δις δολάρια το έβαλα γιατί είναι πολύ εντυπωσιακό, 11 δις δολάρια φανταστείτε ότι είναι ο προϋπολογισμός του Netflix. Εάν λοιπόν 11 δις δολάρια ετησίως επενδύονταν στην πρόληψη, θα είχαμε όφελος 110 δισεκατομμύρια δολάρια από τις θεραπείες. Δηλαδή η πρόληψη, εκτός από την προσωπική επίπτωση, έχει και ένα τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο, και γι' αυτό πάντα επιμένουμε εμείς οι υγειονομικοί ότι το βάρος πρέπει να δίνεται σε όλα τα υγειονομικά συστήματα, το βάρος πρέπει να δίνεται στην πρόληψη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λοιπόν είπε ότι 3,7 εκατομμύρια ζωές, δηλαδή περίπου όσο είναι ο πληθυσμός της Αττικής για να έχουμε και ένα μέτρο μεγέθους, θα μπορούσαν να είχαν σωθεί με σωστές στρατηγικές πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και ισότιμης πρόσβασης στις σύγχρονες θεραπείες. Τα προγράμματα πρόληψης πρέπει να είναι οργανωμένα, μόνιμα και σταθερά, και σίγουρα ο στόχος είναι να κλείσουμε το χάσμα της ανισότητας στην υγεία. Και τελειώνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι η πρόληψη είναι ζήτημα και ατομικό. Προσέχουμε τον εαυτό μας, προσέχουμε την παχυσαρκία, προσέχουμε την άσκηση, προσέχουμε τη διατροφή μας, προσέχουμε το κάπνισμα και το αλκοόλ. Είναι θέμα κοινωνικό και βεβαίως είναι και θέμα οργάνωσης της πολιτείας, το οποίο πρέπει να το απαιτήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας καλωσόρισα και εγώ εκ μέρους του παραρτήματος Κέρκυρας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας αυτή την όμορφη εκδήλωση. Θα μιλήσουμε λίγο για τον παιδικό καρκίνο, όχι για να στεναχωρηθούμε ούτε για να τρομάξουμε, αλλά μάλλον για να καθησυχαστούμε για κάποια πράγματα και να δούμε γιατί μπορεί να κάνει και ο καθένας από την πλευρά του, έτσι ώστε να βοηθήσουμε να αυξηθούν τα περιστατικά των παιδιών που μπορούν να θεραπευτούν από τον παιδικό καρκίνο. Λίγους αριθμούς αναφορικά με το μέγεθος του προβλήματος του παιδικού καρκίνου. Παγκοσμίως νοσούν γύρω στα 250.000 παιδιά, κυρίως από χώρες μέσου και χαμηλού εισοδήματος. Έχει υπολογιστεί ότι περίπου 150.000 θάνατοι ετησίως θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί εάν υπήρχε η δυνατότητα έγκαιρης διάγνωσης και εξειδικευμένης θεραπείας σε όλα τα παιδιά του κόσμου, σε όλα τα κράτη. Κάθε 3 λεπτά κάποιοι γονείς στον κόσμο μαθαίνουν ότι το παιδί του έχει καρκίνο. Και ειδικά για την Ελλάδα, περίπου 300 νέες διαγνώσεις καρκίνου στην παιδική ηλικία έχουμε για κάθε χρόνο. Πρέπει να τονίσουμε, και όπως το ξέρουμε και ο καθένας από τον κύκλο του, ότι τα παιδιά προσβάλλονται πολύ σπανιότερα από καρκίνο από ό,τι οι ενήλικες. Ωστόσο, για τα παιδιά, ο καρκίνος αποτελεί τη συχνότερη αιτία θανάτου μετά τα παιδικά ατυχήματα. Όμως θα πρέπει να τονίσουμε ότι 3 στα 4 παιδιά με παιδικό καρκίνο θεραπεύονται. Και επειδή η λευκαιμία είναι από τις συχνότερες μορφές παιδικού καρκίνου, ειδικά για τη λευκαιμία, το 80% των παιδιών μπορούν να θεραπευθούν. Έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ο παιδικός καρκίνος. Είναι σπανιότατα κληρονομικός και πολύ σπανιότερα και από τον καρκίνο των ενηλίκων, όπως τόνισε και η κυρία Γονίδη. Δεν είναι μεταδοτικός, όπως ίσως κάποιοι λίγοι μπορεί να πιστεύουν. Συνήθως, όπως είπαμε, δεν είναι θανατηφόρος. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει πρόληψη. Σε αντίθεση δηλαδή με ό,τι ακούσαμε στην προηγούμενη ομιλία, για τον παιδικό καρκίνο δεν υπάρχει πρόληψη. Το καταλαβαίνετε κι εσείς, δεν μπορούν να υπάρξουν προληπτικές εξετάσεις, είναι πολύ μικρές ηλικίες. Δεν ξέρουμε επαρκώς τα αίτια έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να τα αποφύγουμε. Εδώ λοιπόν δύο πράγματα για τα αίτια. Όντως δεν έχουν πλήρως διευκρινιστεί. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις που συσχετίζουν κάποιους περιβαλλοντικούς παράγοντες, σε συνδυασμό βέβαια με μια πιθανή γενετική προδιάθεση που μπορεί να υπάρχει. Κυρίως η περιώδης ηλιακή ακτινοβολία, το κάπνισμα και τα φάρμακα κατά την εγκυμοσύνη έχουν ενοχοποιηθεί για κάποιες μορφές παιδικού καρκίνου. Ακόμα όμως είναι ένα γκρίζο τοπίο η αιτιολογία του. Κυρίως, όπως είπαμε, λευκαιμίες αποτελούν τις περισσότερες περιπτώσεις παιδικού καρκίνου, 1 στους 3 παιδικούς καρκίνους.
ακολουθούν οι όγκοι του κεντρικού νευρικού συστήματος και τα λεμφώματα. Για την πρόληψη, πάλι δύο λόγια, πρέπει να τονίσουμε ότι δεν υπάρχει, γιατί θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε σε άλλες ενέργειες που πρέπει να κάνει ο καθένας μας. Είναι λοιπόν αναγκαία η αξιολόγηση ύποπτων συμπτωμάτων ή σημείων που δεν δείχνουν βέβαια αναγκαστικά ότι το παιδί έχει κάποια μορφή καρκίνου, αλλά θα οδηγήσουν το γονιό να επισκεφτεί τον παιδίατρο, έτσι ώστε με τη σειρά του να γράψει κάποιες εξετάσεις οι οποίες θα αποκλείσουν ή όχι ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Έτσι λοιπόν είναι απαραίτητο και ο παιδίατρος να είναι σωστά εκπαιδευμένος, έτσι ώστε να είναι σε θέση να διαγνώσει έγκαιρα την νόσο, αλλά θα πρέπει και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, που συχνά το παραλείπουμε, να είναι ευαισθητοποιημένοι ώστε να ανιχνεύσουν αυτά τα ύποπτα συμπτώματα και σημεία. Και μερικά από αυτά τα συμπτώματα και τα σημεία είναι τα εξής. Αν βλέπουμε να υπάρχει μια οχρότητα, να μην έχει το χαρακτηριστικό ροδαλό χρώμα το παιδί, να υπάρχουν μολοπισμοί, κάποιες μαυρίλες στο δερματάκι του παιδιού ή άλλες αιμορραγικές εκδηλώσεις, γενικευμένα οστικά άλγη, λοιμώξεις που να επαναλαμβάνονται και επαναλαμβάνονται εφόσον δεν μας καθησυχάσει ο παιδίατρος ότι είναι κάτι φυσιολογικό, γιατί το παιδί, για παράδειγμα, έχει ξεκινήσει παιδικό σταθμό. Εάν δούμε ότι εμφανίζεται μια μάζα, διόγκωση, ίδημα στο λαιμό, στη μασχάλη, στις βουβονικές χώρες, όταν δεν έχουν ευαισθησία, ούτε συνοδεύονται από πυρετό ή άλλες ενδείξεις λίμωξης και δεν συνάδουν με την ηλικία του παιδιού. Όλα αυτά, είπαμε, δεν σημαίνουν αναγκαστικά ότι κάτι τρέχει, όμως είναι στην ευχέρεια του παιδιάτρου να μας καθησυχάσει ή όχι. Μια ανεξήγητη υπερβολική ή γρήγορη απώλεια βάρους, επίμονος πυρετός, βήχας ή δύσπνοια, νυχτερινές εφιδρώσεις, ξαφνικές αλλαγές στα μάτια, ένας στραβισμός που εμφανίζεται απότομα, απότομες αλλαγές στην όραση του παιδιού, διατεταμένη κοιλιά χωρίς λόγο, να ψηλαφάμε κάποιον όγκο στην κοιλίτσα του παιδιού όταν το πιάνουμε, όταν είναι μπρούμητα και το κάνουμε μπάνιο, συχνή πονοκέφαλη που συχνά μπορεί να συνοδεύονται από εμέτους, απώλεια ενεργητικότητας στο σχολείο, κάτι που μπορούν να δουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, επίμονη κούραση, απότομες αλλαγές στη συμπεριφορά ή εμφάνιση προβλημάτων στην ισορροπία του παιδιού, κάποιος εντοπισμένος πόνος στο πόδι που μπορεί να συνοδεύεται και από διαταραχές βάδισης. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να ευαισθητοποιήσουν το γονιό, έτσι ώστε να στραφεί στον γιατρό και με τη σειρά του να διενεργήσει κάποιες εξετάσεις. Τώρα θα πούμε δύο πράγματα για αυτή την περιβόητη ευαισθητοποίηση που κάνουμε εδώ και χρόνια, για να βρούμε εθελοντές δότες μυελού των οστών. Τι είναι ο μυελός των οστών καταρχήν? Ο μυελός των οστών είναι ένας ρευστός ιστός που υπάρχει μέσα στα οστά, είναι το μεδούλι, ας το πούμε έτσι, το οποίο περιέχει τις πρόδρομες μορφές των λευκών αιμοσφαιρίων, των ερυθρών αιμοσφαιρίων και των αιμοπεταλίων που κυκλοφορούν στο αίμα. Είναι δηλαδή τα πρώτα κύτταρα από τα οποία παράγονται μετά τα φυσιολογικά κύτταρα του αίματος. Δεν έχει σχέση με τον νοτιαίο μυελό, όπως πολλοί τον μπερδεύουν, ο οποίος βρίσκεται στον νοτιαίο σωλήνα της σπονδυλικής στήλης. Έτσι, για πολλά παιδιά η μοναδική ελπίδα ζωής όταν αποτύχουν θεραπείες αντινεοπλασματικές είναι η μεταμόσχευση μυελού των οστών από έναν εθελοντή δότη, ο οποίος όμως να έχει συμβατό, να έχει ταιριαστό ιστικό τύπο. Να μπορεί δηλαδή να ταιριάζουν τα κύτταρά του με τα κύτταρα του παιδιού το οποίο αποζητά τη θεραπεία. Και αυτή η ανέβρεση συμβατού δότη είναι εξαιρετικά δύσκολη. Είναι απαραίτητο ο δότης και ο λήπτης να παρουσιάζουν αυτό που λέμε ιστική συμβατότητα, δηλαδή να είναι εντελώς όμοιοι προς κάποια ειδικά μόρια, κάποια αντιγόνα που εκφράζουν πάνω στα κύτταρά τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμα και ανάμεσα σε αδέλφια, η πιθανότητα αυτά τα δύο αδέλφια να είναι απολύτως συμβατά είναι μόλις 30%. Εκτός οικογενείας καταλαβαίνουμε ότι οι πιθανότητες πέφτουν κατακόρυφα, μέχρι και 1 στο 1 εκατομμύριο, ανάλογα με τον ιστικό τύπο του ατόμου. Και πολλές φορές λοιπόν κάποιος άνθρωπος που χρειάζεται να βρει κάποιο συμβατό δότη δεν καταφέρει να τον βρει ούτε από την παγκόσμια δεξαμενή που υπάρχει δοτών μυελού των οστών, που αυτή τη στιγμή αριθμεί περίπου 28 εκατομμύρια εθελοντές δότες. Τι γίνεται στην Ελλάδα και γιατί εδώ είναι ακόμα οξύτερο το πρόβλημα? Έχουμε πολλές οικογένειες με ένα παιδί. Δυστυχώς δεν γεννάμε πλέον πολλά παιδιά στην οικογένεια, με αποτέλεσμα να αποστερούμε την πιθανότητα έβρεσης ενός συμβατού δότη μυελού των οστών από κάποιον αδελφό ή αδελφή. Έστω, μπορεί να είναι 30%, είναι όμως μια ισχυρή πιθανότητα. Επίσης, ο ιστικός τύπος των Ελλήνων
εμφανίζει σημαντική ποικιλομορφία λόγω και του πλούσιου παρελθόντος της χώρας και της γεωγραφικής της θέσης, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολύ διαφορετικοί τύποι στο DNA των ανθρώπων και να μην μπορούν να βρουν εύκολα το συμβατό δότη. Από το 2012, ο Σύλλογος Όραμα Ελπίδας έχει ιδρύσει μια τράπεζα εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Έχει 241 συνεργαζόμενα κέντρα σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων τα τρία βρίσκονται στην Κέρκυρα και αξίζει να τα τονίσουμε ποια είναι. Είναι το τμήμα αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου της Κέρκυρας, είναι η ιατροχειρουργική εταιρεία και είναι και ο Φάρος Ζωής, που τα τελευταία χρόνια πραγματικά έχει κάνει πολύ σπουδαίο έργο. Έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα να μαζέψουμε δείγματα από 131.000 εθελοντές δότες μυελών των οστών, όταν πριν από 6 χρόνια ήταν μόλις 40.000 αυτά τα άτομα. Και μέχρι τώρα, από αυτούς τους εθελοντές δότες, έχουν βρεθεί 224 άτομα, τα οποία να είναι συμβατά με κάποιον άλλον ο οποίος χρειάζεται θεραπεία, και έχουν δώσει λοιπόν μόσχευμα σε αντίστοιχους ασθενείς. Φαίνονται καλοί αυτοί οι αριθμοί, μπορούμε όμως και πολύ καλύτερα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Κύπρο, που ο πληθυσμός της είναι πολύ μικρότερος από το δικό μας, υπάρχουν ήδη 190.000 εγγεγραμμένοι εθελοντές δότες μυελού των οστών, πάνω από 10% του πληθυσμού, εκ των οποίων περισσότεροι από 650 έχουν βρεθεί συμβατοί. Έτσι, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε ακόμα καλύτερα. Οι προϋποθέσεις για να είμαστε εθελοντές δότες μυελού των οστών είναι να έχουμε μια ηλικία 18-45 έτη, να έχουμε καλή κατάσταση της υγείας και συμπληρώνουμε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο ουσιαστικά ερωτόμαστε για τυχόν χρόνια προβλήματα που μπορεί να μας εμποδίσουν να δώσουμε δείγμα, και καταρχήν βέβαια να είμαστε πρόθυμοι να το κάνουμε. Έτσι. Και για να είμαστε πρόθυμοι θα πρέπει να απομυθοποιήσουμε κάποια πράγματα τα οποία φοβόμαστε. Πώς γίνεται λοιπόν η δωρεά? Είναι μια διαδικασία σύντομη, εύκολη και ανώδυνη. Πρώτα γίνεται η ενημέρωση του ενδιαφερομένου βέβαια για να γίνει δότης. Συμπληρώνει μια αίτηση εγγραφής που του παρέχεται από την υγειονομική δομή που θα του πάρει το δείγμα. Καταγράφονται, όπως είπαμε, τυχόν χρόνιες παθήσεις. Και αυτό που γίνεται είναι ότι λαμβάνεται επίχρησμα από το στόμα με μια μπαντονέτα. Ή σπανιότερα, το οποίο δεν το κάνουμε εδώ στην καθημέρα πράξη, είναι να παίρνουμε λίγο αίμα, 5-6 ml αίματος, το οποίο είναι λιγότερο από ό,τι χρειάζεται και για απλές εξετάσεις αίματος. Στέλνουμε το δείγμα για να γίνει αυτή η τυποποίηση του ιστικού τύπου που έχει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Καταχωρούνται τα αποτελέσματα στην ελληνική αλλά και στην παγκόσμια δεξαμενή εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Και αν βρεθεί λοιπόν στο συμβατότητα, αν δηλαδή εμείς βρεθούμε ευτυχώς να ταιριάζουμε με κάποιον ασθενή που το χρειάζεται, αυτή η πιθανότητα δυστυχώς είναι 1 προς 15.000, τότε ειδοποιείται αυτός που βρέθηκε συμβατός και ενημερώνεται ότι ξέρεις, έχεις βρεθεί συμβατός με τον τάδε ασθενή που χρειάζεται τα κύτταρά σου. Ακόμα και τότε, εάν εμείς για τους λόγους μας το μετανιώσουμε και δεν θέλουμε να συνεχίσουμε να βοηθήσουμε, λέμε «Οπ, ξέρετε, ευχαριστώ πολύ, δεν θα βοηθήσω». Υπάρχει λοιπόν αυτή η δυνατότητα ανάκλησης ακόμα και τότε. Εφόσον λοιπόν δεχτούμε, τότε γίνονται και άλλες εξετάσεις έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί αυτή η ιστοσυμβατότητα, όπως λέμε. Γίνονται ένας δωρεάν ιατρικός έλεγχος έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί η καλή κατάσταση της υγείας του δότη που βρέθηκε συμβατός. Και επίσης, κάθε οικονομική επιβάρυνση του δότη για να γίνουν όλα αυτά, μετακινήσεις, απώλεια μερομισθίων και όλα αυτά, καλύπτονται απόλυτα από τον ασφαλιστικό τομέα, φορέα του ασθενούς. Η δωρεά πραγματοποιείται τις περισσότερες φορές από το αίμα, με μία μέθοδο που λέγεται αιμαφαίρεση. Έχει προηγηθεί κάποιο ενεσάκι που κάνουμε για να αυξήσουμε αυτά τα πρόδρομα κύτταρα του αίματος. Ο υποψήφιος δότης λοιπόν συνδέεται με ένα μηχάνημα που λέγεται μηχάνημα αφαίρεσης κυττάρων, το οποίο αναρροφάει το αίμα, βγάζει αυτή η συσκευή τα αρχέγωνα αιμοποιητικά κύτταρα και στη συνέχεια επιστρέφει τα υπόλοιπα συστατικά του αίματος πίσω στο δότη. Είναι λοιπόν μια διαδικασία η οποία διαρκεί περίπου 2 με 4 ώρες, δεν απαιτεί εισαγωγή και νοσηλεία του δότη στο νοσοκομείο. Ο δότης πηγαίνει στο σπίτι του αμέσως μετά τη συλλογή και μπορεί και να δουλέψει κιόλας το επόμενο πρωί.
Και δεν συμβαίνει αυτό που πολλοί νομίζουν. Δεν παίρνουμε υλικό από το οστό του ασθενούς. Αυτή η συλλογή του μυαλού των οστών γινόταν τα παλαιότερα χρόνια. Χρησιμοποιείται πλέον αρκετά σπανιότερα και όταν δεν υπάρχει δυνατότητα αυτής της αιμαφαίρεσης όπως δείξαμε. Και αν χρειαστεί, που σας λέω δεν χρειάζεται πρακτικά έτσι, διενεργείται με παρακέτηση στα οστά της λεκάνης υπογενική αναισθησία. Πάρα πολλοί καλλιτέχνες, πολιτικοί, αθλητές έχουν συμμετάσχει σε καμπάνιες ευαισθητοποίησης του κοινού. Θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια τα έχουμε καταφέρει πάρα πολύ καλά. Όμως αυτό που μετράει είναι να βλέπουμε αυτά τα χαρούμενα μουτράκια στα παιδάκια που το έχουν ανάγκη. Και γι' αυτό παρακαλώ όλους όσους έχουν τις προϋποθέσεις να το σκεφτούν και να δώσουν δείγμα, έτσι ώστε πιθανώς, αν είναι σε αυτό το ένα στις 15.000, να χτυπήσει το τηλέφωνό τους και να μπορούν να βοηθήσουν έναν άνθρωπο που το έχει ανάγκη. Γιατί τα παιδιά δεν μπορούν μόνα τους να καταπολεμήσουν τον καρκίνο, αλλά έχουν ανάγκη όλους μας.